και περνάμε στην άσκηση συντακτικού στο ερώτημα Γ3α. Να γίνει πλήρης λεκτική αναγνώριση των παρακάτω τύπων. Τα ναυτικά, αυτής, άλλο, το πρώτο στο κείμενο, επικαταστροφή και επίκοη. Λοιπόν, τα ναυτικά είναι υποκείμενο στο ΙΜΑΗ και έχουν και αδική σύνταξη. Αυτής είναι αντικείμενο στη μετοχή προσφόντες, άλλον γενική αντικειμενική από το αρχή, επικαταστροφή, ευρώθετος επιχειρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει το σκοπό στο ρήμα εξίσα και πάμε λίγο στη λέξη υπήκοη. Νομίζω ότι εδώ λιγάκι τα μπερδεύτηκαν λίγο τα πράγματα. Η λέξη υπήκοη είναι επιχειρηματικό κατηγορούμενο του τρόπου στο εννοούμενο υποκείμενο του ρήματος ξυνιστήκησα. Ίσως πολλοί θα το θεώρησαν απλό κατηγορούμενο. Απλό κατηγορούμενο θα ήταν στην περίπτωση που είχαμε το ρήμα καθίσταμε και όχι το ρήμα εξίσταμε. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο το θεωρούμε επιχειρηματικό κατηγορούμενο του τρόπου. Και περνάμε στην τελευταία άσκηση, Γ3β, στην άσκηση με το ανώτερο συντακτικό. Ισχύει ιδιαίτερη ποιήσατο όμως, ούκα η αρχίστην οι προσχόντες αυτής, να μεταφέρετε την παραπάνω πρόταση στον πλάγιο λόγο με όλους τους δυνατούς τρόπους. Με εξάρτηση από τη φράση, άπαντες ή γνώσκουση. Τρεις είναι οι δυνατοί τρόποι με εξάρτηση από το ρήμα γνώσκω. Θέλουμε ειδική πρόταση, είναι ο ένας τρόπος. Δεύτερο, θέλουμε κατηγορηματική μετοχή. Και τέλος, θέλουμε και ειδικό απαρέμφωτο. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς θα γίνει η άσκηση. Πρώτος τρόπος λοιπόν, άπαντες γνώσκουση ότι ισχύει δε περιποιήσαντο όμως ου καριαρχίστην οι προσχόντες αυτής, άρα εδώ βλέπουμε την ειδική πρόταση. Βλέπουμε ότι δεν αλλάξαμε τον ρηματικό τύπο, διότι έχουμε εξάρτηση από απλή οριστική, άρα έχουμε εξάρτηση από ρηματικό χρόνο, οπότε δεν αλλάζει. Ο δεύτερος τρόπος, η κατηγορηματική δηλαδή μετοχή, άπαντες γνώσκουση ισχύει δε περιποιησαμένους όμως ούκα ελαχίστην τους προσχόντας αυτής. Και τέλος, ο τρίτος τρόπος, δηλαδή με το ειδικό απαρέμφατο, άπαντες γνώσκουση ισχύει δε περιποιήσαστε όμως ούκα ελαχίστην τους προσχόντας αυτής.